Ρωτώ λοιπόν εγώ, δεν έπρεπε αφού έλεγε ότι δεν θα επιτρέψει και το είχε κάνει σημαία του και όχι μόνο αυτό. Όταν επανεμφανίστηκε είπε ότι αυτός απλώς μεταβίβασε το αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Δεν ήταν πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ η ΔΕΗ. Είπε στην ομιλία του στη Βουλή και στον Economist στην Τετάρτη. Είπε εμείς μεταβιβάσαμε ένα κοινωνικό αίτημα. Δεν ήταν πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς είναι λαϊκό. Άρα δεν είναι και κανένα σπουδαίο θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ αφού δεν ήταν πρωτοβουλία του. Το είπε ο αρχηγός σας. Βγήκε λοιπόν, τώρα εντάξει, τώρα αυτό είναι Δευτέρα πρέπει να... Μα το είπε, δεν βγήκε, ξέρω Δευτέρα ή λοιπόν, Τρίτης, όταν δεν έχετε τι να πείτε, μιλάτε για κατηγορίες. Ναι. Ωραία. Mm. Λοιπόν, βγήκε χτες η δημοσκόπηση της MRB, η πρώτη δημοσκόπηση μετά από τις ευρωεκλογές, η δημοσκόπηση τάσης, είστε ευχαριστημένοι. Η οποία δείχνει μία πλειοψηφία της τάξης του 50% κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Δείχνει επίσης μία ευρεία πλειοψηφία. Το άλλο 50% τι είναι, δεν είναι πλειοψηφία. Και δείχνει το άλλο 50% το πετάξατε στη θάλασσα. Για πέστε μου. Το άλλο 50% το πετάξατε στη θάλασσα. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα παρακαλούσα, κυρία Βούλτεψη, επειδή δεν προλάβαμε να μιλήσουμε καθόλου για Τρόικα. Θα παρακαλούσα να μείνετε μαζί μας και μετά τις διαφημίσεις. Καταραίει η πολιτική του μεταφράση. Αν δείτε την καταστροφολογία, κοιτάτε λίγο την Αργεντινή. Μείνετε μαζί μας για λίγα λεπτά. Να πούμε μετά τις διαφημίσεις να δούμε και τα θέματα της Τρόικας. Να πάτε στο Δελφινάριο να τα πείτε αυτά, κυρία Βούλτεψη. We'll be right back.